Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης λόγω της έλλειψης εργατών γης, με το πρόβλημα φέτος να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Όπως εκτιμάται, η έλλειψη εργάτης γης στο νησί μας αγγίζουν τις 17.000, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή αρκετών προϊόντων. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV, τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, με τον οποίο θα συζητήσουμε μεταξύ άλλου και το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σφακιανάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι όντως έτσι, παραμένει ένας τεράστιος πονοκέφαλος το πρόβλημα της έλλειψης των εργατικών χεριών και αν τελικά βάζει σε κίνδυνο και το κομμάτι της παραγωγής. Είμαστε μάρτυρες με τον τρίγο, με ένα τρίγο που είχε πρόβλημα λόγω της κλιματικής αλλαγής και όλα τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν με την κλιματική αλλαγή, με τους καύσωνες και με αυτά, και πάλι δεν βρήκαμε εργάτες γης. Ναι. Η Κρήτη μας χρειάζεται ένα καραβάνι από ανθρώπους. Ένα καραβάνι από ανθρώπους που θα πηγαίνει εποχιακά να δουλεύει ανά το νησί. Δηλαδή, όταν έχουμε τα υπαίθρια κυπευτικά, στο οροπέδιο Λασιθίου παράδειγμα, χρειάζονται ένας αξιοσέβαστος αριθμός εργατών γης. Το χειμώνα, στα θερμοκήπια μας, στο νότο μας, χρειάζονται άλλοι. Όταν τριγάμε τα μπέλια τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, χρειαζόμαστε εμείς αυτούς τους εργάτες. Και όταν το νησί μας έχει βεντέμα από λάδι, χρειάζεται όλο το νησί από τον Νοέμβριο και μέχρι και τέλη Ιανουαρίου εργάτες γης. Ένα πρόβλημα το οποίο πέρυσι, ειδικά στο κομμάτι της υλοκομιδής, ήταν τεράστιο, ήταν πάρα πολύ έντονο. Πέρυσι, αν δεν είχαμε σύμμαχο τον καιρό, να έχουμε τις ηλιοφάνειες όλο το Δεκέμβριο. Δηλαδή, αν είχαμε ένα βαρύ χειμώνα, πραγματικά θα είχαμε πρόβλημα στη συλλογή του ελαιοκάρπου, γιατί πέρυσι το νησί πάραξε 130.000 τόνους λάδι και για να μαζευτούν 130.000 τόνοι λάδι, με το εργατικό προσωπικό που υπήρχε, δεν μαζευόταν με τίποτα. Αν είχαμε, δηλαδή, αν τη Δευτέρα ξεκινούσαμε να πάμε σε ελιές και έβρεχε, και καθόμαστε Δευτέρα, Τρίτη, με τίποτα δεν μαζευόταν οι έλλειες. Ναι. Δηλαδή, θα θέλαμε 4-5 μήνες για να τις μαζέψουμε. Σοβαρό το πρόβλημα των εργατών γης. Είχαν γίνει κάποιες πρωτοβουλίες, κύριε Χιλετζάκη, και μάλιστα υπήρχε κάποια συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία. Μήπως τελικά βρεθεί ο κόσμος αυτός, είτε ακόμη και με εσωτερικές μετακινήσεις. Υπάρχει κάτι νεότερο στην πράξη? Το πρώτο που είχε γίνει ήταν με το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επί Υπουργού Μάκη Βορύδη, που είχαμε πει ότι μπορούν όσοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας, που έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους τέτοιους, και ειδικά στην Κρήτη που ασχολούνται με τον τουρισμό και έχουν το Ταμείο Ανεργίας το χειμώνα, να μπορούν να κάνουν 70, δηλαδή να μπορούν να βάλουν 70 εργόσημα στον παραγωγό, που το 70 ήταν ο αριθμός κλειδί στο κομμάτι της ελαιοσυλλογής, στο κομμάτι του κυπευτικού του χειμώνα. Yeah. Δεν περπάτησε, δυστυχώς. Δεν περπάτησε. Αυτό δηλαδή ένας εργαζόμενος που ασχολείται εποχιακά στον τουρισμό θα μπορούσε να βάλει τα 70 μεροκάματα και δεν θα του πείραζε το Ταμείο Ενεργείας. Θα έπαιρνε δηλαδή και το μεροκάματο και το Ταμείο Ενεργείας. Δυστυχώς αυτό δεν περπάτησε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν απ' έξω. Έχουμε τώρα, το είδαμε, το φαγητό είναι ξαναζεσταμένο. Τα εργατικά κέντρα να στέλνουν, να ξαναστέλνουν, να ξαναστέλνουν. Δεν έρχονται οι άνθρωποι. Οι Έλληνες δεν θέλουν να δουλέψουν, έχει αποδειχτεί πλέον. Δεν μπορεί πλέον εμένα κανένας προσωπικά να με πείσει ότι θα βρω εργάτες γης από την Ελλάδα. Θα βρω ένα 2, 3, 4, 5%. Τα χέρια τα πολλά πρέπει να έρθουν απ' έξω. Υπάρχουν κάποιες, κάποιες στρατηγικές που γίνονται και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και από τα άλλα συναρμόδια υπουργεία, που το πρώτο που θέλουν να κάνουν είναι να δούμε τελικά πόσους εργάτες γης έχουμε στη χώρα σήμερα. Πόσοι είναι οι παράνομοι. Θα τους νομιμοποιήσουμε με μία απλή διαδικασία εγγράφων, γιατί ξέρετε η γραφειοκρατία στην Ελλάδα δεν το επιτρέπει, στο μεγαλείο μας κτλ. Λοιπόν, με μία απλή διαδικασία, με κάποια απλά έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ, και θα κάνουμε την πρώτη νομιμοποίηση των εργατών, των παράνομων που είναι στη χώρα, και μετά θα δούμε οι πρεσβείες μας αν τελικά καταφέρουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία και ενισχυθούν και με κόσμο, για να μπορέσουμε να καλέσουμε από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες, να μπορέσουμε να καλέσουμε προσωπικό να έρθει. Φέτος βεντέμα δεν έχουμε στο λάδι. Του χρόνου όμως αναμένεται βεντέμα σε όλη την Ελλάδα και οι τιμές
που είναι σήμερα στο ελαιόλαδο οι πολύ υψηλές τιμές, θα υπάρχουν και του χρόνου και την επόμενη χρονιά. Επομένως, θα πρέπει από τώρα να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία για να έρθουν εργάτες γης. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι, κυρία Σφακιανάκη. Εργάτες γης δεν θέλουμε μόνο εποχιακούς. Ένα αγρόκτημα, ένα πολυμορφικό αγρόκτημα που παράγει 3-4 προϊόντα, εγώ παράδειγμα σαν παραγωγός, παράγω κρασί, παράγω επιτραπέζιο σταφύλι, παράγω λάδι και έχω και κάποια κτηνοτροφικά. Αυτά τα προϊόντα δεν συντηρούνται με τον εποχιακό προσωπικό. Έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς και ειδικά τους κτηνοτρόφους μας, που και τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα έχουν βρει το δρόμο τους τα τελευταία χρόνια, στο κομμάτι της τιμής εννοώ, και υπάρχει ενδιαφέρον. Εκεί που οι άνθρωποι σφάζανε τα ζώα τους, τώρα τα ξανααναπαράγουν και τα θέλουν να τα έχουν, χρειάζεται μόνιμο προσωπικό για όλο το χρόνο. Μιλάμε θέσεις εργασίας, κύριε Χιλετζάκη. Αυτό. Για μόνιμες θέσεις εργασίας. Για μόνιμες θέσεις εργασίας, κάτω από σωστές υγειονομικές συνθήκες και με όλα τα έγγραφα που να μην κινδυνεύει ούτε ο κτηνοτρόφος, ούτε ο αγρότης, αλλά ούτε και ο εργαζόμενος. Και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και το κράτος. Γιατί για να πούμε ότι θα ξυπνήσουμε τον κοιμόμενο γίγαντα που λέγεται πρωτογενής τομέας, με τους αγρότες όπως έχουμε μείνει. Αυτή η λίγη δεν ξυπνάει. Ο αγρότης και μιλάμε για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τους κατά κύριο. Ο αγρότης πλέον είναι επαγγελματίας, καλλιεργεί πολλά στρέμματα και τα πολλά στρέμματα θέλουν πολλά χέρια στο μικρό και πολυτεμαχισμένο πλήρω μας. Είπατε πριν ότι την προηγούμενη χρονιά η Κρήτη είχε παραγωγή 130.000 τόνων ελαιολάδου. Τώρα φέτος, επειδή ξέρουμε ότι η παραγωγή είναι μειωμένη, οι εκτιμήσεις πώς είναι, παρότι είναι πολύ ψηλά η τιμή του ελαιολάδου, φαίνεται ότι η παραγωγή δεν θα είναι καλή. Η παραγωγή δυστυχώς φέτος που έχουμε πολύ πολύ καλή τιμή και θα ξεκινήσουμε και πολύ υψηλή τιμή τα φρέσκα λάδια σε μερικές μέρες, δυστυχώς η παραγωγή είναι πολύ χαμηλή στην Κρήτη. Πολύ χαμηλή και στην Ελλάδα, αλλά και στη γειτόνισά μας στην Ιταλία, αλλά και στους γείτονές μας, στους Ισπανούς. Ούτε στο μισό δεν θα φτάσουμε. Ούτε στο μισό, όχι. 30 με 35.000 τόνους περίπου είναι η πρόβλεψη. Mm-hmm. Και αυτά εξαιτίας. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, των βροχοπτώσεων που είχαμε, τις ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις που έπιασε την ελιά στην ανθοφορία, όταν είχε το μικρό καρπό που λέγεται ανθός, εκεί είχαμε τις βροχοπτώσεις με τη λασποβροχή που λέμε στην Κρήτη, ναι. Το κοκκινόχωμα που έβρεξε και τότε δημιούργησε ένα θέμα, ένα μικρό κλίμα στην ελιά και είτε οι παραγωγοί μπήκανε και ραντίσανε για καρποφορία, είτε δεν μπήκανε να ραντίσουνε, δεν μπορούσαν να σώσουν τον ανθό, γιατί το μικροκλίμα που δημιουργήθηκε εκείνη την περίοδο στην ανθοφορία, οι βροχοπτώσεις και οι έντονες και οι λασποβροχές δημιουργήσανε την ακαρπία τη μεγάλη που έχουμε φέτος. Και αυτές οι βροχοπτώσεις φυσικά καταστρέψανε και τον ελληνικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό αμπελώνα με το μύκητα που λέγεται περονόσπορος. Μάλιστα. Κύριε Χλετζάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Μάλιστα, καλή συνέχεια.